Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Πολύ καλημέρα, μεγάλη καλημέρα, καλή καλημέρα να είναι, γλυκιά να είναι, φωτεινή να είναι, εμπνευσμένη να είναι, καλόβολη, ήρεμη, θετική. Καλημέρα του Θεού που λένε. Έτσι και σηκώθηκα σήμερα το πρωί και θέλω να το μοιραστώ όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Όχι μόνο την καλημέρα μου, αλλά επειδή είναι η καλημέρα του Θεού, όπως λέει ο λαός. Ξέρω λοιπόν τι Θεό κρύβουν οι περισσότεροι ή έχουν, τι Θεό έχουν μέσα τους. Θα μου πεις τώρα τι σε έπιασε. Δεν με έπιασε κάτι. Απλώς αναλογίζομαι ότι ορισμένες φορές, επειδή δεν γνωρίζουν ορισμένοι τι σημαίνει να πιστεύω και πόση δύναμη έχει αυτή η πίστη, όπου την έχεις μέσα σου και την πιστεύεις αυτή τη δύναμη, γιατί κάτι κάνει, κάτι σου δίνει, κάτι γίνεται. Αλίμονος εκείνους που μέσα τους δεν πιστεύουν, δεν έχουν μέσα τους αυτή τη σπίθα που χρειάζεται για να είναι άνθρωποι φωτεινοί, λειτουργικοί και πολλά άλλα, να συνδέονται δηλαδή. Γίνονται αλεξιθυμικοί ορισμένοι όταν αυτή τη δύναμη που έχεις μέσα σου δεν την πιστεύεις. Τώρα είναι μεγάλη η συζήτηση ότι αυτή η δύναμη που τη συνδέεις, ποιος σου τη δίνει. Και στα σίγουρα αυτή η δύναμη, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, είναι τουλάχιστον αυτό που λέει ο λαός, δύναμη του Θεού. Από εκεί και πέρα, τώρα έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, αλλά ας μην το κάνουμε σήμερα. Σήμερα απλώς να δώσουμε το μήνυμα ότι μέσα σου έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη που ενεργοποιείται, συνδέεται με μια πολύ μεγάλη ενέργεια που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι αυτό που είσαι, να είσαι αυτός που είσαι, και το κυριότερο, να κάνεις αυτό που θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σας πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται λίγο με αυτό. Άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, άλλοι λένε ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο, και άλλοι πάλι δεν ξέρουν τι να αποφασίσουν σε μια δύσκολη εποχή σαν είναι αυτή που ζούμε. Εγώ θέλω σήμερα το πρωί να πω σε όλους σας ότι η δύναμή σου, που είναι η σκέψη σου, που έρχεται από αυτό το εκπληκτικό θαύμα της ζωής, που στα σίγουρα δημιουργήθηκε για να το θαυμάζουμε, να το πιστεύουμε και να το υπηρετούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Και επιπλέον, δεν θα υπερθεματίσω περισσότερο, αλλά θα πω όμως το επιπλέον ότι αυτή η δύναμη είναι που σε κάνει να λέγεσαι άνθρωπος, σε κάνει να λέγεσαι συναισθηματικός, ότι έχεις υψηλή ενσυναίσθηση, ότι η ενέργειά σου ακτινοβολά και ότι τελικά έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολύ μεγάλα πράγματα για την ανθρωπότητα όταν αυτό το επιθυμήσεις. Ελπίζω ότι μέσα από τις λέξεις μου σήμερα θα καταλάβετε, θα εμπνευστείτε, θα νιώσετε τι σημαίνει να έχεις αυτή τη δύναμη μέσα σου και δυστυχώς να την έχεις σε αχρηστία. Εκεί θέλω λοιπόν να καταλήξω, ότι μην κάνοντας πράγματα για σένα, για τον εαυτό σου, που δεν τον αγαπάς, τον πιέζεις, δεν τον φροντίζεις όπως πρέπει, τον βάζεις αχρηστία.
και αυτή η δύναμη δηλαδή μέσα σου που είναι το θείο δώρο που προέρχεται μέσα από την νοημοσύνη, σχηματίζοντας την αντίληψη, τα συναισθήματα, τη σύνδεσή σου γενικότερα με το δημιουργικό κομμάτι σου, με έναν πολύ απλό τρόπο λες όχι. Λες και τελικά θέλεις να καταστρέψεις τον εαυτό σου, να τον κλειδώσεις δηλαδή, να κατεβάσεις το διακόπτη και τον βάζεις αχρηστία. Αυτή τη δύναμη λοιπόν την αχρηστεύεις, γιατί πιστεύεις σε κάτι που τελικά δεν υπάρχει. Ενώ εγώ σου λέω να πιστέψεις σε κάτι που έχεις μέσα σου και υπάρχει. Για την εσωτερική δύναμη μπορείτε να βρείτε άπειρα άρθρα στο plumistos.com. Πραγματικά άπειρα όμως. Αν θες να μιλήσουμε για να βρούμε την εσωτερική σου δύναμη, να το κάνουμε όποτε θέλεις. Στέλνοντας ένα μήνυμα στο προφίλ μου εδώ στο Facebook, θα μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Ιδάλλως σου προτείνω να μπεις στο voicehealing.gr και εκεί ψά να ανακαλύψεις τη δύναμη του εαυτού σου, για την εσωτερική δύναμη που πραγματικά δίνει όλο αυτό το υπέροχο δημιούργημα της ζωής, που εμείς οι ίδιοι κάνουμε λάθη επειδή αχρηστεύουμε τη δύναμη που μας έδωσε ο Δημιουργός. Ελπίζω σήμερα να πήρατε μία καλή ιδέα για σκέψη, τροφή για σκέψη. Κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους που πιστεύετε ότι έχουν μπλοκάρει και εύχομαι πραγματικά να ξεμπλοκάρετε, να νιώσετε διαφορετικά και να ανάψει αυτό το φυτίλι της δύναμης και να σας κάνει να αισθανθείτε υπέροχα, όπως τόσοι άνθρωποι που συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας ευγνωμονώ πολύ, σας αγαπώ πολύ, σας στέλνω την καλημέρα μου από το ταξίδι μου. Πολλά φιλιά!